Καλό μεσημέρι και από μένα, σε όλους και όλες. Συζητάμε λοιπόν σήμερα για τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους. Συζητάμε όμως για ένα κείμενο που ενώ κανονικά θα έπρεπε να αποτυπώνει τους προσανατολισμούς και τη φιλοσοφία της νέας περιφερειακής αρχής, εδώ, ευθύς εξ αρχής, θέλω να πω ότι ουσιαστικά καταγράφει απλά μια πρώτη προσπάθεια αναμόρφωσης ενός κειμένου που περιήλθε στα χέρια μας, ενός κειμένου της προηγούμενης διοίκησης και το οποίο μάλιστα οφείλουμε όλοι και όλες να γνωρίζουμε ότι κληθήκαμε σχεδόν άρον-άρον να το υπογράψουμε. Τέσσερα μόλις 24 ώρα από την ανάληψη της ευθύνης, όπως λέμε εμείς, διοίκησης της μεγαλύτερης περιφέρειας της πατρίδας μας. Κυρίες και κύριοι, μέσα ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες, όπως μόλις σας τις περιέγραψα, αρνηθήκαμε να υπογράψουμε το κείμενο του προϋπολογισμού. Θεωρώντας ότι αν το πράταμε, θα ήμασταν εκτεθειμένοι απέναντι στους πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν και επίσης, και επιτρέψτε να εξηγηθούμε για τη δύναμη ζωής, είναι εξίσου σημαντικό, θα ήμασταν εκτεθειμένοι στην ίδια μας τη συνείδηση, καθώς θα επρόκειτο για ένα κείμενο που δεν μας εξέφραζε. Ένα κείμενο το οποίο αποτύπωνε κατευθύνσεις και προοπτικές μιας διοίκησης στην οποία οι πολίτες με την ψήφο τους είχαν απορρίψει. Πώς λοιπόν εμείς εκείνη την Παρασκευή στη 1:30 μπορούσαμε να βάλουμε την υπογραφή μας σε ένα κείμενο που παρέπεμπε σε πρακτικές και απόψεις που οι πολίτες καταδίκασαν? Δεν την βάλαμε. Για εμάς η μη υπογραφή του προϋπολογισμού της προηγούμενης διοίκησης ήταν θέμα αρχής, ήταν θέμα πολιτικού ήθους, ήταν θέμα στοιχειωδούς ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Αττικής, τους πολίτες τους οποίους εν έτη 2014 θα πρέπει κάποιοι να τους εξηγήσουν, ισχυρίζομαι ότι θα πρέπει να απολογηθούν, γιατί η διοίκηση της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας λειτουργεί ακόμα, να το πω, παρόλο που μεγαλώσαμε με αυτά στις γειτονιές, σε επίπεδο μπακάλικου. Γιατί σε επίπεδο μπακάλικου? Γιατί δεν διαθέτει βιβλιογραφικό σύστημα. Και σας προκαλώ να προσπαθήσετε να το εξηγήσετε σε ξένους αξιωματούχους. Θα σας πάρει ένα τέταρτο, όπως μου πήρε, να δοκιμάζετε τη χρήση ξένης γλώσσας και θα σας πάρει άλλο ένα τέταρτο να καταπιείτε την οδύνη και την έλλειψη παντρωτικής αξιοπρέπειας πως το 2014 η μεγαλύτερη περιφέρεια της πατρίδας μας δεν έχει διπλογραφικό. Έπρεπε λοιπόν με αυτές τις λογικές εμείς να χαράξουμε μια κόκκινη γραμμή και απέναντι στους πολίτες να κάνουμε και μια νέα αρχή. Μια αρχή και με στέρεες βάσεις, αλλά και σε στέρεες βάσεις. Και γι' αυτό δεν υπογράψαμε την αρχική εκδοχή του προϋπολογισμού, γιατί ήταν ένα κείμενο που παρέπεμπε στο χθες, που παρέπεμπε σε έργα βιτρίνας, σε πελατειακές σχέσεις και σε μια μορφή ανάπτυξης αποκλειστικά με μπετόν και άσφαλτο. Ένα κείμενο, προσθέτω, αποκαλυπτικό μέχρι του μέχρι σήμερα τρόπου λειτουργίας της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας, απαγορευτικό όμως, απαγορευτικό για τις απαιτήσεις του σήμερα και του αύριο. Είναι άλλωστε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπολίτες, ενδεικτικό το γεγονός του αποθέματος των περίπου 300 εκατομμυρίων που άφησε πίσω της προηγούμενη διοίκηση, ένα απόθεμα που ορθά, ήδη από την προεκλογική περίοδο, εμείς είχαμε χαρακτηρίσει ως ένα απόθεμα πραξίας. Μιας απραξίας που επιβεβαιώθηκε και από τον αρχικό προϋπολογισμό, από αυτό που δεν υπογράψαμε. Μιας απαράδεκτης, προσθέτω, απραξίας σε συγκυρία ανθρωπιστικής κρίσης, μιας απραξίας που μοναδικό στόχο είχε την εξυπηρέτηση ενός νέου εθνικού οράματος. Διότι αυτό το εθνικό όραμα δεν το μοιράζονται μόνο στην περιφέρεια Αττικής, το μοιράζονται πρώτα και κύρια
το περιβόητο πρωτογενές πλεόνασμα, κυβερνώντες του τόπου, και είναι ένα νέο εθνικό όραμα σε βάρος των πολιτών και της χώρας. Και κάπως έτσι το αντιλαμβανόταν και η δίθεν αμιγώς αυτοδιοικητική, ασκώντας οικονομική πολιτική στην περιφέρεια Αττικής. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς είπαμε ένα όχι. Είπαμε όχι στην άρον-άρον υπογραφή, δεν υπογράψαμε, γιατί όπως σωστά υπόθηκε και από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και από τον κύριο Σγουρό, ο προϋπολογισμός συνιστά κορυφαία πολιτική πράξη και αποτελεί την πηξίδα κάθε οργανισμού. Και εμείς δεν δώσαμε αυτή τη μάχη και δεν βρεθήκαμε στη διοίκηση της μεγαλύτερης περιφέρειας με σκοπό να πορευθούμε σε δύσκολους καιρούς με πειραγμένη την πηξίδα. Γιατί αυτό ήταν ο προϋπολογισμός της προηγούμενης διοίκησης, ήταν μια πειραγμένη πηξίδα που θα μας οδηγούσε σε ξέρα. Δεν υπογράψαμε λοιπόν, επιλέξαμε την οδό της αξιοπρέπειας και τη στήριξη των δεσμεύσεών μας, την οδό της πολιτικής ηθικής, και επιλέξαμε σε ένα πραγματικά πάρα πολύ στενό χρονικό πλαίσιο, σχεδόν 20 εργάσιμων ημερών, που για κάποιους έγιναν αρκετά παραπάνω, και μιλάω τόσο και για τους αιρετούς της δύναμης ζωής, αλλά και για τους δημοσίους υπαλλήλους που σε υπηρεσίες και είναι σε